Εδώ και αρκετά χρόνια το συνηθίζουμε αυτό, το έχουμε αποφασίσει, ότι η πρώτη σχολική τσάντα καλό θα είναι να είναι από το σύλλογό μας, σαν ένδειξη βοήθειας προς την οικογένεια, όχι τόσο βοήθειας όσο συμπαράστασης, ότι είμαστε κοντά στην οικογένεια και κοντά στο παιδί. Θέλουμε δηλαδή το πρωτάκι των Πολυτέχνων Αθημάτων, την πρώτη τσάντα, την πήρε από τον κεντρικό σύνδεσμο. Και ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, σαν τους γονείς του, που αγωνίζονται και προσπαθούν για να περνάει εκείνο καλύτερα, παρόλη τη στέρηση και τον αγώνα που περνάει μια πολυτεχνή οικογένεια. Είναι 700 οικογένειες των Πολυτέχνων. Οι οικογένειες που έχουν παιδιά βέβαια είναι λιγότερες, γιατί όσο περνάει ο καιρός όλο και λιγότερες μητέρες και πατέρες αποφασίζουν να γίνουν πολυτεχνοί. Φέτος έχουμε 30 πρωτάκια. Άλλες χρονιές είχαμε περισσότερα. Έχουμε φτάσει και 70 πρωτάκια. Αλλά κάθε χρονιά είναι και λίγο λιγότερα. Φέτος έχουμε 16 κορίτσια και 11 αγόρια. Η τσάντα είναι πλήρης με αυτά που πρέπει να έχει για την πρώτη δημοτικού. Έχει μία κασετίνα η οποία έχει μέσα μπογιές, μολύβια, ξύστρες, ψαλίδια, ό,τι χρειαστεί δηλαδή το παιδί στην πρώτη δημοτικού. Υπάρχει ζωγραφική, το μπλοκ ζωγραφικής και 4 τετράδια. Αυτά για αρχή. Ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε. Είναι πάρα πολύ ωραία να τα βλέπεις. Κοιτάζουν την τσάντα έτσι με ένα σεβασμό, ένα θαυμασμό μάλλον. Και η χαρά τους μας μεταδίδεται και εμάς. Λέμε, αξίζει. Γιατί ο σύλλογος δεν μπορεί να πεις ότι έχει τόσο πολλά χρήματα ώστε να μπορεί να αγοράσει όλες αυτές τις τσάντες. Η συλλογή των χρημάτων για την αγορά της τσάντας είναι ενός χρόνου κόπος. Γεια σας. Ποιος θα πάει πρώτη τάξη? Ποιον βλέπετε? Πώς σε λένε? Κλεοπάτρα. Και το πείτε τόσο? Βίτσικα. Η Κλεοπάτρα Βίτσικα, λοιπόν, θα πάει πρώτη τάξη. Έλα, να πάρει μια σαντουλά. Πάρε το θέλεις. Ωραία, να την πάρεις λοιπόν. Να σου δώσουμε και κάτι, άμα είναι πολύ βαριά, τη βάζεις πάνω. Να την φτιάξεις στο μπάραξι. Καλή πρόοδο. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Αντώνη Ζανίκο, ο οποίος φέτος φιλοξένησε παιδιά Πολυτέχνων στην κατασκήνωσή του τα Θαλασσοπούλια, εντελώς δωρεάν. Είναι μεγάλη αυτή η συμβολή στους Πολυτέχνους, γιατί όλοι ξέρουμε με την οικονομική ανέχεια και ιδιαίτερα φέτος τις δυσκολίες που παρουσιάζονται, πολλά παιδιά δεν θα μπορούσαν να πάνε κατασκήνωση. Ο κύριος Ζανίκος μας διευκόλυνε πάρα πολύ σε αυτό και τον ευχαριστούμε.